Όλα αυτά είναι ντόπια προϊόντα, έτσι. Ντόπια προϊόντα, απολακιάς. Σιτάρι βλέπουμε εδώ πέρα. Ναι, το σιτάρι της απολακιάς. Ναι. Το χειροποίητα ο τραχανάς που θραφήκανε γενναίες προς γενναίες. Μανάδες μας, παππούδες μας. Έχουμε τα γλυκά του κουταλιού, το σιτάρι, το αλεύρι, τα βότανά μας που είναι θεραπευτικά, πολύ ωραία. Τώρα ο κόσμος τα γνωρίζει αυτά ή είναι, θέλει πια, έχει συνηθίσει πια στα τυποποιημένα και δεν δίνει σημασία στον τόπιο, στο αγνό προϊόν. Έχει μερικούς ανθρώπους ακόμα που τα προτιμάνε και συνέχεια βελτιώνονται, έρχονται πιο πολύ ο κόσμος. Οι τουρίστες είναι οι μόνοι που τους αρέσει πάρα πολύ δηλαδή. Το εκτιμάνε περισσότερο οι τουρίστες. Το εκτιμούν. Βλέπουμε εδώ τσάι του βουνού, θυμάρι, ρίγανη, θρύμπι. Δεντρολίβανος, το χαμομήλι, βιόσμος, βασιλικός, σάψιχο, η μαντζουρά, το σάψιχο, ναι. Η τσουκνίδα. Πώς την κάνετε τη τσουκνίδα? Η τσουκνίδα είναι... Τη βράζετε? Τη βράζεις, είναι σαν φάρμακο. Σαν φάρμακο είναι. Τραχανάς, ντόπιος, έτσι. Ντόπιος, εγώ χειροποίητα, εγώ τα κάνω. Πώς το φτιάχνετε το τραχανά? Ο τραχανάς έχει μια διαδικασία, πρέπει... Οξυνός, να ξυνήσεις το γάλα επί 15 μέρες, πρωί βράδυ ανακατεύεις σε ένα καθαρό δοχείο, ανακατεύεις το γάλα και μετά από 15 μέρες το ψήνεις. Εμείς στην Απολακιά βάζουμε και ντομάτα. Άλλοι το προτείνουν με δίχως ντομάτα. Έχουμε και τώρα το καινούριο φερτό, το γλυκό. Όταν λέτε καινούριο φερτό δηλαδή? Πρώτα εμείς δεν είχαμε γλυκό στα μέρη μας. Τώρα... Το πληγούρι. Ο πληγούρι είναι το βράζεις το σιτάρι, η διαδικασία, το στεγνώνεις, το καθαρίζεις πρώτα οπωσδήποτε, μετά το βράζεις, το καθαρίζεις, το στεγνώνεις πες, μετά το αλέθεις. Ύστερα το κοσκινίζεις για να φύγουν τα φλούδια. Ορίστε. Έχει δουλειά πολύ δηλαδή, έτσι. Έχει πολύ δουλειά. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Είναι... Τα χειροποίητα πάντα είναι κουραστικά. Γι' αυτό δεν τα κάνουν και ο κόσμος. Η τιμή τους είναι τσιμπημένη σε σχέση με αυτές τις σούπερ μάρκετ ή στα ίδια επίπεδα? Μας είναι με δίχως συντηρητικά, είναι φυσικά προϊόντα. Ενώ τα άλλα είναι τυποποιημένα και είναι πιο φτηνά. Τι είναι η αψιθιά? Η αψιθιά είναι βότανο κι αυτό. Στα παλιά τα χρόνια την κοπανούσαν και τη βάζανε στις πληγές και... Επολουνόντουσαν, ναι. Πώς τα βλέπετε, η επιβίωση είναι εύκολη σε αυτό το τομέα ή δύσκολη? Προς το παρόν δύσκολα είναι. Σιγά σιγά, ευχομένα, πάνε καλύτερα τα πράγματα.